Πού πάμε, καλέ, πού? Στο άγνωστο με βάρκα τριελπίδα, κουφά πράγματα. Έλα, ξεφτάρι, πιάστη. Ωου. Ο αθλητισμός ανοίγει την όρεξη, πεινάω. Πιάστε την μπάλα, μας έφυγε. Θα την πιάσω εγώ. Νάτι. Μα, αυτή δεν είναι η δικιά μας μπάλα. Πρόσεχε, είναι μια κρυστάλλινη σφαίρα. Πω, τι όμορφα χρώματα. Και δεν λέτε, αυτή η σφαίρα τρώγεται. Πρέπει να την πάμε στο χωριό. Καλή ιδέα, γιατί αρχίζω να πεινάω. Το δόλωμα τσίμπησε. Ακούστε λοιπόν, ξωτικά μου. Πολύ σύντομα θα εξουσιάζουμε τον πάνω κόσμο, όπως και τις σκοτεινές δυνάμεις εδώ κάτω. Αφεντικό, οι ασπίδες για τον ήλιο δεν είναι έτοιμες. Πώς θα αντικρίσουμε το φως της μέρας? Είμαστε πάρα πολύ λίγοι για να τελειώσουμε γρήγορα όλη τη δουλειά. Μην ανησυχείτε, πολύ γρήγορα θα έχουμε ένα σωρό μικρά γαλάζια σκλαβάκια να μας βοηθήσουν. Ωχ, Παπαστρούμφ, δεν αισθάνομαι πολύ καλά. Μα τι έχω τέλος πάντων? Τι να έχεις, έχεις φάει πάρα πολύ, λιχούδι μου. Oh, πρέπει να φταίνε, κύριε τα στρουμφόμουρα, μέσα τη γη. Ή λες να είναι εκείνο το γλυκό πουτίνκα, αλλά μπορεί να είναι και εκείνη η μεγάλη τούρτα με τις φράουλες, ή μήπως εκείνο. Σταμάτα, θα με πιάσει το στομάχι μου. Σταμάτα. Υπερευαισθησίες. Κοίταξε να κάνεις λίγη δίαιτα και να πάρεις το χωνευτικό βοτάνι που σου δώσα. Καλά, Παπαστρούμφ. Αχ, δεν θα φάω ούτε πουκιά. Καλά, δεν ορκίζομαι κιόλα. Κοίταξε, λιγούδι, σου φέρω αυτό εδώ, θα σου κρατάει καλή συντροφιά. Α, σε ευχαριστώ, ξεφτέρι. Αχ, δεν το πιστεύω, στροφολιχουδιές. Καλό στο πρώτο μου σκλαβάκι. Πώς είπατε, δεν κατάλαβα. Ποιος είστε, τι θέλετε από μένα, τι θέλετε? Λιχούδι μου, σου φέρα κάτι που θα σου δώσει πολύ κουράγιο. Ένα αυτόγραφο, λιχούδι. Μα που κρύφτηκες? Γιουχού, λιχούδι. Α, τι είναι πάλι αυτό? Καλέ, αυτό μοιάζει σαν καθρέφτης. Πολύ μ' αρέσει. Με λένε? Λιχούδι, μα τι συμβαίνει εδώ? Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Αφήστε τα λόγια και πιάστε δουλειά. Τι πείτε? Μα μάλιστα. Το φάρμακο θα κάνει τον λιχούδι υπερδίκη. Περίεργο. Δεν βλέπω πουθενά τα στρουμφάκια. Πού να έχουν πάει άραγε? Ο Προκόπης μου είχε πει πως θα έκοβε τα ξύλα. Άου! Ο Λουλούκος παράτησε στη μέση τη ζωγραφική του. Μα που πήγανε όλοι τους? Α, θα τρελαθώ. Στη μέση εγώ και γύρω γύρω λουλουδάκια. Ένα λουλουδάκι με στα λουλουδάκια. Όχι, εμένα δείχνει. Απεικονίζει το βαθύτερο ψυχισμό μου, βλέπετε? Εγώ βλέπω πως φέτος η στοδιά μου θα είναι άλλο πράγμα που λένε. Η σειρά μου είναι ότι θα πέσουν όλα μαζί στα χέρια μας τα ανόητα στρουμφάκια. Πού είναι ο λιχούδης? Τι είναι αυτή η κρυστάλλινη σφαίρα εδώ? Εγώ τη βρήκα, Παπαστρούμφ. Δεν είναι υπέροχη? Μπορείς να δεις τα πιο γλυκά σου όνειρα. Σοβαρά? Βέβαια, τα όνειρα έχουν κάποια αξία εδώ που τα λέμε. Μα για να βγουν αληθινά χρειάζεται πολύ σκληρή δουλειά. Εμπρός λοιπόν, γυρίστε όλοι αμέσως στη δουλειά. Αυτός είμαι εγώ. Βέβαια, ένας πνευματικός ηγέτης. Ελάτε, στρουμφάκια μου, αγγίξτε την, αγγίξτε την. Για να βάλω εγώ, μα τι έγινε? Σπάσανε την κρυστάλλινη σφαίρα μου. Α, μπράβο στα παιδιά. Τώρα δεν θα πιάσετε κανένα άλλο φίλο μας. Καλέ, τι μας λες? Ορίστε, βάλε μια καινούρια σφαίρα μέσα στο δάσος. Με τέτοιο σουξέ που είχε η προηγούμενη, δεν ανησυχώ καθόλου. Όχι. Αχ, μη σταματάτε. Εμπρός, δουλεύετε. Αμέσως. Καλά μου, παιδιά. Αρκετά χασομερίσαμε με όνειρα.
Ψάξτε για το λιγούδι και το μελένιο και μετά γρήγορα στις δουλειές σας. Μια στιγμή. Ξεφτέρι μου, να σου πω κάτι. Θα μπορούσε να βρει άλλη μια σφαίρα. Ναι, τι να σου πω, Παπαστρούμ, δεν ξέρω, μα αφού το ζητάς θα ψάξω. Μπράβο, με καταλαβαίνεις. Ανυπομονώ να μάθω τη συνέχεια του ονείρου μου. Ποια να είναι άραγε? Νομίζω πως κάπου εδώ ήτανε. Βάου! Αυτή είναι η τυχερή μου μέρα. Αυτό καλό. Μα τι θόρυβος είναι αυτός? Α, εδώ που είσαστε. Ξεφτέρι! Μα τι κάνετε εδώ πέρα? Η κρυστάλλινη σφαίρα που βρήκες μας έφερε εδώ πέρα είναι μαγική. Και κάτι εκδοτικά κακά. Μα δάλε να δουλεύουμε σε σκλάβοι, κατάλαβες? Σύρμα, παιδιά, μας πιάσανε. Μα τι κόβεστε, σκλαβάκια μου, έχετε δουλίτσες. Πάω να φωνάξω βοήθεια, τρέχω. Τρέχε, Ξεφτέρι. Πιάστε τον, αλλημονώ σας αν ξεφύγει. Α, το φως της μέρας. Πάμε να φύγουμε. Ανίκανη, σας ξέφυγε. Τώρα θα μας κάνει χαλάστρα. Τι θα κάνουμε τώρα, Βρυντικό? Έχω μοναδικό σχέδιο. Ακολουθήστε με. Παπαστρούμπ! Παπαστρούμπ! Α, μπράβο, Ξεφτέρι μου. Βρήκες κιόλας μια... Όχι, Παπαστρούμπ. Μην την ακουμπάς. Θα στην δώσω μόλις τελειώσω. Μα, Παπαστρούμπ, είναι παγίδα. Το ξέρω. Παγίδα! Με αυτή τη σφαίρα κάτι ξωτικά πιάσαν το λιχούδι και το μελένιο μας. Για κάντα μου πιο λιανά, Ξεφτέρι μου, σε παρακαλώ. Προκόπη, έφερα κι άλλα. Προκόπη, δεν κάνει να καθόμαστε. Ο Παπαστρούμπ λέει πάντα να μην αναβάλουμε ποτέ για αύριο αυτό που μπορούμε να κάνουμε σήμερα, διότι είναι... Όλοι ωραία. Συνεχίστε το σκάψιμο. Σύντομα όλοι οι φίλοι τους θα είναι σκλάβοι μας. Είμαστε με τα καλά μας. Λες να με πείραξε ο ήλιος τα καλά καθούμενα. Α, αντί να βγαίνουν τα καλαμπόκια μου, μπαίνουν μέσα. Α. Εγώ έτρεξα αμέσως να σου το πω. Τώρα μη, συναγερμό. Μα που έχουν πάει όλοι? Την κοπάνησαν. Την κοπάνησαν? Γιατί? Τι τους έκανες? Είναι τα ξωτικά! Όλα τα έχει η Μαριωρή! Hey, αφήστε με! Κρατάτε με, παιδιά μου! Το φως του ήλιου! Ώστε έτσι, δεν μπορούν να αντέξουν το φως του ήλιου. Μην καθόσαστε, θα μας βουτήξουνε γρήγορα! Τα δέντρο, δεν θα μας φτάσουνε! Πάμε, Στρούμφ, κοίτα το πάτωμα. Τι θα κάνουμε τώρα? Στρούμφο έβρικα. Δηλαδή, έχω μια ιδέα. Αν αυτή η κρυστάλλινη σφαίρα μπορεί να στέλνει στρουμφάκια στις πηγές, τότε θα μπορεί να στείλει εκεί πέρα και το φως του ήλιου. Να χαθείτε αμέσως εξωτικά. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Πριν να χαθούμε εμείς, θα έχετε εξαφανιστεί για πάντα εσείς. Αφεντικό, η κρυστάλλινη σφαίρα, κάτι δεν πάει καλά. Ξεφτέρι, νομίζω πως τα καταφέραμε. Κλείστε κάθε έξοδο. Μην αφήνετε κανένα να βγει, να μπει μέσα. Εντάξει, αφεντικό, εντάξει. Θα στραβωθούμε. Αυτός είναι ο δρόμος, Παπαστρούμπ. Αμέσως μόλις στρίψουμε δεξιά. Ξωτικό ή στρουμφάκι είσαι? Ξωτικό. Α, μπράβο, πέρασε. Μου δανείζετε αυτό το σφύρι, παρακαλώ. Μα τι γίνεται εδώ πέρα? Επιτέλους, το φως του ήλιου χάθηκε. Και μέσα στο σκοτάδι καθήκανε και τα σκλαβάκια μας. Πιάστε το αμέσως! Μας πιάσανε πάλι, παιδιά, βοήθεια! Στρουμπάκια μου, κρατηθείτε γερά, μας τραβάνε! Μα ποιος μας τραβάει, λοιπόν? Αντίξτε δυνατά, ξωτικά μου, δεν θα μας ξεφύγουνε τώρα!
Το μεγάλο μαγικό κρύσταλλο! Έτσι κι αλλιώς ήταν άχρηστος τώρα που τα στρουμφάκια γνωρίζουν το μυστικό μας. Σκάβετε! Πρέπει να κρυφτούμε πιο βαθιά. Κατάλαβα, εμείς μόνο στο σκοτάδι μπορούμε να ζήσουμε. Πώς την πατήσαμε έτσι! Εμείς είμαστε έξυπνα παιδιά! Πάψτε και σκάβετε, είπα! Και καθρέφτηκε όμως είναι ότι πρέπει, παιδιά, έτσι. Το άλλο που βλέπαμε τα όνειρά μας μ' άρεσε πιο πολύ. Βρήκα τι θα κάνουμε, έτοιμος Προκόπη! Έτοιμος Τρουφίτα! Όχι, δεν είναι για την ηλικία μου αυτά. Μα κι εσείς, παιδιά μου, έχετε κάποιες δουλειές, νομίζω. Μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Καλά, Μαστρού. Οπ. Στράικ! Τώρα μου το ξανασκέφτηκα και λίγο παιχνίδι. Ποτέ δεν έβλαψε κανέναν, έτσι. Μπράβο! Θα μας ζήσει, Παπαστρού! Θα μας ζήσει!